Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για άλλη μια φορά στην κοινωνία της Καβάλας ο κυνηγετικός σύλλογος Καβάλας, επιχειρώντας τις Άγιες ημέρες του Πάσχα να προσφέρει βοήθεια και ανακούφιση σε δεκάδες οικογένειες του νομού Καβάλας. Έτσι, σήμερα το πρωί, αντιπροσωπεία των κυνηγών βρέθηκε στον σύλλογο Πνοή, όπου και δόρισε δεκάδες κιλά τροφίμων τα οποία θα μοιραστούν σε άπορες οικογένειες. Οι ηθήνοντες του κυνηγητικού συλλόγου δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την πολύπλευρη δράση τους και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο της πόλης μας. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε προς το Σύλλογο Πνοή και τις δραστηριότητές του για το κοινωνικό σύνολο αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάνε οι συμπολίτες μας. Και εν ώψη του Πάσχα δίνουμε αυτή τη μεγάλη προσφορά. Νομίζω ότι είναι αρκετή, τουλάχιστον για τις μέρες που έρχομαι, για να ικανοποιήσουμε κάποια προβλήματα σε τρόφιμα που έχουν οι συμπολίτες μας. Και βέβαια είναι η μεγάλη προσφορά που μπορεί να κάνει η κυνηγητική οικογένεια στους συντοπίτες μας. Πώς ξεκίνησε η όλη ιδέα να συγκεντρώσετε τρόφιμα, να τα προσφέρετε σε έναν σύλλογο, ώστε να βοηθήσετε κάποιους συνανθρώπους σας? Είστε ένας κυνηγητικός σύλλογος. Είμαστε ένας κυνηγητικός σύλλογος, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος του νομού, με 1000 μέλη ενεργά. Και αμή τι άλλο, έχουμε δείξει πολλές φορές το κοινωνικό μας πρόσωπο. Μία από αυτές τις φορές είναι και αυτή. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ βεβαίως, θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά, γιατί αυτές είναι οι δύσκολες ώρες που περνάνε οι συμπολίτες μας και θα είμαστε παρόν. Έχετε σκοπό να κάνετε και άλλες δράσεις? Έχετε κάνει και άλλες παρόμοιες δράσεις στο παρελθόν? Αξίζουν αναφοράς? Έχουμε κάνει ανάλογες δράσεις. Σίγουρα η κάθε μία αξίζει αναφοράς, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ στο Σύλλογο Πνοή. Κάθε μία δράση που κάνουμε καινούρια είναι μια νέα δράση και για αυτή πρέπει να μιλάμε και αυτή να ενισχύουμε. Τι τρόφιμα συγκεντρώσατε και σε τι ποσότητες? Οι ποσότητες που θα παραδώσουμε στο Σύλλογο Πνοή είναι 2 τσουβάλια 30 κιλά ρύζι, 50 κιλά φακές και 50 κιλά φασόλια. Για να δεχτείτε αυτή την μεγάλη προσφορά του κυνηγητικού συλλόγου. Βεβαίως, είναι μεγάλη μας χαρά που ο κόσμος μας έχει στο μυαλό του και σκέφτεται ότι χρειάζεται έστω και αυτές τις Άγιες Μέρες να προσφέρει πολύ σημαντική ποσότητα τροφίμων. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η ποσότητα που ο Κυνηγητικός Σύλλογος Καβάλας μας προσφέρει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σκέψη. Θέλω να πω ότι έχουμε πολύ μεγάλες προσφορές από πολλούς απλούς συμπολίτες, από συλλόγους, αλλά σε τέτοια ποσότητα τροφίμων είναι η πρώτη φορά που δεχόμαστε αυτή τη βοήθεια. Να σας πω ότι υποστηρίζουμε σε 2 φορές το μήνα 120 περίπου οικογένειες με τρόφιμα, μια φορά το μήνα με σημαντική ποσότητα κρέατος και πραγματικά αυτοί οι οποίοι είναι αιμοδότες, να το πω έτσι, στην όλη συλλογή τροφίμων, εκτός από τους χορηγούς μας που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι τα μέλη μας και βέβαια είναι σύλλογοι όπως ο Κυνηγητικός Σύλλογος Καβάλας και βέβαια σε τέτοια ποσότητα τροφίμων είναι πρώτη φορά που δεχόμαστε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλο τον κόσμο τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε να εκλείψουμε κάποια στιγμή σαν σύλλογος ως προς τη βοήθεια τροφής και να έχουμε άλλου είδους βοήθειας προς τους συμπολίτες μας που να έχει ξεπεράσει την κρίση πια ο κόσμος και να μπορεί να σκέφτεται με αισιοδοξία και να αντιμετωπίζει διαφορετικά τη ζωή.